Από την ώρα που χτίσαμε το σπίτι, αποφάσισα αυτό θα έμενε για εργαστήριο, για να μην είμαι ανάμεσα στα πιο χρήσιμα δωμάτια. Σε μερικές περιπτώσεις που είχα να κάνω πολύ μεγάλα έργα, χρησιμοποίησα τον τοίχο εδώ να κρεμάζω το καναβάτσο ως κάτω, ώστε να μπορώ να το ζωγραφίζω, αλλά να απομακρύνομαι λίγο για να βλέπω τι βγαίνει ως τελικό αποτέλεσμα. Τώρα το εργαστήριο έχει γίνει αποθήκη του σπιτιού. Εγκατέλειψα το γιατί φαινόμενο είναι και κάπως σκοτεινό, αλλά αφετέρου και η κίνηση είναι πιο δύσκολη εδώ. Πρέπει να είμαι όρθιος συνήθως, ενώ νομίζω ότι για την ηλικία μου χρειάζομαι κάθισμα μπροστά στο καναβάτσο. Η ζωγραφική ήταν ένας τρόπος να πεις ποιος είσαι, όπως και όλες οι τέχνες φυσικά, ώστε ο άλλος που να το δει, «Α, αυτός κάτι θέλει να πει, άρα για μπορεί να το καταλάβω ή το νιώθω κι εγώ όπως εκείνος». Είμαι 93 προς 94. Δούλευα ως τα 90 μου σχεδόν αποκλειστικά, εκτός κάποιες απασχολήσεις με τα χτίσματα που ανέφερα και λοιπά. Τώρα, το ότι δουλεύω ζωγραφική αυτή τη στιγμή είναι διότι με πίεσαν οι κόρες μου να κάτσεις να κάνεις δουλειά, να μην να μαραζώνω με την έννοια την παλιά. Δεν θέλω έναν κόσμο πιο ηρεμόν, πιο συνεσταλμένον, ελεύθερο να εκφράζεται χωρίς να επιδιώκει δυναμισμόν, χωρίς να υπερτονίζει το θυμό ή την αντίδραση ή, πώς να σου πω, πράγματα που συνδέονται σε πάρα πολύ κόσμο σήμερα με την επιτυχία, η ιδέα να επιτύχουμε. Κοιτάξτε, είναι ένας κόσμος που θέλω να βρω πώς ήταν ο κόσμος κάποτε ή πώς είναι ο κόσμος γενικά. Δηλαδή, επήρα την πλευρά την λεπτότερη συναισθηματική πλευρά για να περιποιούμε και το έργο περισσότερο. Έτσι δέομαι με τα έργα μου συναισθηματικά, να τα θέλω εγώ. Άμα το τελειώσω και μετά, η ερώτηση μου είναι τι είναι το επόμενο. Είναι έκφρασης, έγινε ένα έργο, είπα αυτά τα πράγματα παρακάτω. Νιώθω το επίπεδο μου φτάνει. Ως εκεί, καθένας φτάνει κάπου, έτσι. Δεν είναι ο δρόμος ανοιχτός συνεχώς μέχρι τέλους. Κάποτε τρέχουμε, κάποτε περπατούμε, κάποτε φωνάζουμε, κάποτε κλαίμε. Αυτά. Θα ήθελα να τα δουν τα έργα μου, να καταλάβουν, να νιώσουν περίπου τι πάει να πει το έργο. Παρακάτω όμως, ιδίως τα πρώτα χρόνια, πάντα μαζί με το Βότσιν και ύστερα έρχονταν και ομάδα άλλων μαζί μας, είχαμε επίθεση τροποντινά από μερικούς. Εάν οι τέχνες γενικά
αλλά πραγματός οι αναπαραστατικές τέχνες πρέπει να έχουν επαφή με το κοινό της εποχής τους, να ικανοποιήσεις και τον εαυτό σου ότι βγαίνει κάτι που μπορεί να γενικά να το φαντάστηκες, αλλά στην πράξη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλον είναι να νιώθεις ένα αίσθημα και άλλον να το πεις με καθαρά μέσα της τέχνης σου. Για να ξεκινήσω μια νέα σειρά, πήρα ένα έργο ενός Γάλλου ζωγράφου, ο οποίος χρησιμοποιεί περίπου αυτό το είδος της δουλειάς γενικά. Κάθε φορά που πρόσθετα έκανα αναφορά στο Γάλλο ζωγράφο, στο έργο του, για να με πείσει ότι πρέπει να το βάλεις σε μια συγκεκριμένη θέση το κάθε τι. Όχι αντιγραφή του έργου, αλλά παράλληλα με το προηγούμενο έργο. Τώρα, αφού το πάρω σε μια σχεδόν τελική μορφή, το ελέγχω ξανά από την αρχή να δω μήπως κάπου είναι παράφωνο, κάπου δεν δένει με τα άλλα κλπ. Και αν ευχαριστηθείς εσύ πρώτα με το τι έκαμες, τότε εντάξει, καλό. Το επόμενο έργο ως αρχή είναι το όμοιο με το προηγούμενο. Αλλά τα στοιχεία που έβαλα μέσα, δηλαδή οι κύκλοι και οι καμπύλες εδώ, είναι καινούργια. Δεν είναι ως προς το προηγούμενο έργο. Είναι ο τόπος που να μπουν, που με ενδιαφέρει, και πολλές φορές τα δουλεύω, τα ξαναδουλεύω, ώσπου να πάλι να πω εντάξει, ως εδώ τόσο μπορεί να καταφέρεις, παράτατο, δοκίμασε άλλο. Είχα ενδιαφέρον για την Ινδία από τα παραμύθια που άκουα νεαρός. Όταν πήγα στο Λονδίνο, είδα ινδικές ταινίες και έτυχε να γνωρίσω δυο πρόσωπα. Ένας που συγκατοικήσαμε για λίγο διάστημα ήταν γιος πρίγκιπα, παντρεμένος με Αγγλίδα, και η άλλη ήταν εκπαιδευτικός από την Ινδία, η οποία έκανε κάτι όπως και εγώ. Και λέγω, ευκαιρία που βρέθηκε αυτή να πάω στην Ινδία, να δω. Κανονίσαμε μια επίσκεψη περισσότερο από ένα μήνα από διάφορα μέρη της Ινδίας για να δω σχολές, να δω καλλιτέχνες, να δω εκθέσεις κλπ. Για μένα ήταν μεγάλο δώρο. Επήγα στην Ινδία. Στην αρχή τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Εφανήκαν πολύ εξυπηρετικοί υπάλληλοι του Υπουργείου των Ινδιών για αυτό το θέμα και μου κανόνισαν ταξίδι από Μεγαλούπολη σε Μεγαλούπολη με ποιος θα πάει, ποιος θα με συναντήσει, πού θα με πάει κλπ. Λοιπόν, για μένα ήταν μια μαγεία. Θυμούμαι. Θέλω να θυμούμαι. Η φτώχεια του πλούτος με την άλλη, ο δρόμος και οι άνθρωποι του δρόμου και τα ανάκτορα, τα οποία άφηκαν οι μαχαιραϊάδες κάποιας εποχής, ένας πλούτος, μια άλλη φωνή, πολυφωνία, νόσα ποιότητα, άριστα συνδεδεμένη με τη θρησκεία, τους επλούτιζαν και πλούσιους και φτωχούς των πλούτων της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, των τελετών, το τραγούδι. Όπου επήγαινα λοιπόν αναζητούσα την τέχνη,
την καθιερωμένη τέχνη. Όταν είχα φωτογραφική μαζί μου, μου έλεγε ένας σύνοδος καμιά φορά που συναντούσα σε κάθε πόλη, «Πού είναι η κάμερα σου?» «Όλοι οι ξένοι με την κάμερα να...» «Λέω, η κάμερα είναι εδώ». Οι διονές που προσπαθώ να εναρμονίσω, αυτό είναι το έχω μέσα. Να εναρμονίσω τις κινήσεις τους, όπως όταν χορεύουν. Η πτώση, το λέω η πτώση. Πτώση του παραδείσου. Η πτώση του παραδείσου είναι το αποτέλεσμα της λαθασμένης κίνησης των ανθρώπων όταν προσπαθούν να μάθουν κάτι ή να δημιουργήσουν κάτι. Παράδειγμα, ο χιτλερισμός, ο σταλινισμός, οι πόλεμοι, όπως ο σύγχρονος, όταν δεν είχα την ικανότητα να οδηγώ. Οι κόρες μου ανάλαβαν σχεδόν καθημερινά να με παίρνουν περίπατο. Κάθε μέρα να βλέπω. Δεν έχω πολλή επαφή, έχω λίγους τρόπους που έρχονται να με δουν. Μερικοί μαθητές μου από παλιά. Δεν με πειράζει. Οι πλήστοι φίλοι μου έχουν φύγει. Μοναξιά. Είναι τέλος, τέλος και μοναξιά που ακολουθεί την ηλικία μου. Προσέχετε τα 90. Η Νάσο ήθελε να ζωγραφίζει, επειδή με έβλεπε να ζωγραφίζει, ήθελε να ζωγραφίζει κοντά μου τα δικά της, ας πούμε. Το είδαν και η μικρότερη Λιδία. Ένιωθαν ωραία που ο παπάς τους έχει κάτι δημιουργικό όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν. Προπαντός και ακόμα νιώθουν τη δημιουργικότητα. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, όπως και σε μένα και στη γυναίκα μου. Και συνεχίζουν, ναι. Συνεχίζουν να κάνουν. Όταν είναι το κλάδιο τους μέσα από την αρχιτεκτονική. Βλέπουν το ωραίο εκεί που υπάρχει. Αγωνίζεται η Νάσο μαζί με ομάδα για συντήρηση των μνημείων, των εκκλησιών βασικά, που έμειναν ως τόποι παράλληλοι με οτιδήποτε άλλον ασχολείται ο κόσμος. Η θρησκεία, η εκκλησία ήταν ο τομέας όπου έβλεπαν κάτι της τέχνης, κάτι ζωγραφική με την αγιογραφία, σκαλίσματα, αρχιτεκτονική, πιο πλούσια από το φτωχό σπίτι στο οποίο διέμεναν. Τελευταία είδα ότι άρχισαν αρκετή κινητικότητα στον τόπο πάνω στις τέχνες. Και ειδικά στον τομέα των οικαστικών τεχνών. Και αυτό είναι καλό σημάδι. Αυτοί οι οποίοι το κάνουν πρέπει να φροντίσουν ακριβώς να βρουν τον εαυτόν τους μέσα από το είδος και την τεχνοτροπία και την σχολή που θα ακολουθήσουν, να βρουν τι θέλουν να μπουν. Είναι εύκολο να ακολουθήσουμε όπως έκαναμε εμείς, δηλαδή στην αρχή ένα στυλ, μια τεχνοτροπία που ήδη έγινε, αλλά σιγά σιγά πρέπει μέσα σε αυτό ή να προχωρήσουν πιο πέρα ή να εκφράζονται μέσα σε αυτά που ακολουθούν πιο πολύ το καθένας το τι θέλει να πει. Μέσα από το έργο του. Είναι θέμα αγώνα.
Δεν είναι εύκολη. Α. Και ακόμα και εγώ τώρα σε αυτήν την ηλικία, όταν στέκομαι μπροστά σε έναν έργο, λέω το επόμενο βήμα πάνω σε αυτό το έργο, πού πάω, τι θα προσθέσω, τι θα αλλάξω, τι θα αφαιρέσω. Έτυχε μια φορά στο Λονδίνο να δω σε έναν από τα μεγάλα μουσεία του Λονδίνου την Πικασό να δουλεύει. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, παρότι ξαγουστός ο Πικασό, εύκολος κλπ. Κλπ. Είχε μπροστά του ένα έργο, έκανε τρεις ημέρες να βρει τη στάση της φιγούρας που θα είχε μέσα στο έργο. Έκανε ένα έσβηνα, έκανε ένα έσβηνα. Συνέχεια. Δηλαδή θέλει δουλειά και όχι ο εύκολος δρόμος, αν είναι δυνατόν. Άλλοι μπορεί να τον έχουν εκφύσωση, την ικανότητα να τα καταφέρουν γρήγορα, άλλοι λιγότερο. Είναι και θέμα ταλέντου και χαρακτήρα. Πρέπει να πάρει το έργο ενότητα, είναι το πρώτο βήμα που έχεις να κάνεις. Πώς θα τα ενοποιήσεις, θα συνδέσεις μεταξύ τους. Κάνω μερικά προσχέδια από κάτω, αλλά ποτέ μου δεν τα κρατώ όπως θα μπουν την πρώτη φορά που δουλεύω, γιατί μπαίνουν τα επόμενα, τα οποία σε αναγκάζουν να δεις ό,τι έχεις κάνει, πώς θα το προσαρμόζεις προς τα επόμενα. Αλλά να το συνδέσεις και να το, με τα υπόλοιπα και να το κάνεις ενιαίο σύνολο. Δεν είναι αυθαίρετα τα επόμενα βήματα, διότι πρέπει να συνθέσεις ως προς τα προηγούμενα που έχεις ήδη βάλει. Δεν με ενδιαφέρει τώρα ακόμα το πώς θα φαίνεται στο τέλος. Με ενδιαφέρει ότι υπάρχει και ότι θα μπει επόμενο βήμα. Σε σιγά σιγά το ένα πρέπει να ταιριάζει με τα υπόλοιπα, ώσπου να φτάσει το έργο στη θελική του μορφή.